από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, συνάδελφος κ. Κυριάκος Βελόπουλος. 7 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ και πολύ, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, μετά τον καταιγισμό από τον συνάδελφο, θα κατεβάσω λίγο τους τόνους, γιατί θεωρώ ότι καμιά φορά μέσα από το λόγο σου ο άλλος αντιλαμβάνεται καλύτερα με την ήπια συμπεριφορά. Προμήθειες. Εγώ δεν θα μιλήσω για το νομοσχέδιο. Θα μιλήσω απλά για τις προμήθειες, κύριε Υπουργέ. Και το κάνω αυτό γιατί είναι μια αμαρτωλή ιστορία δεκαετιών. Ξέρετε, με ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε εδώ στη Βουλή τη λέξη προμήθεια. Αν ποτέ, αν λέω ποτέ, μια κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση τραβούσε το αυτί των φαρμακοβιομηχάνων, των γιατρών και των φαρμακοποιών, και όταν λέω τραβούσε το αυτί, καμιά φορά χρειάζεται να κόψουμε και αυτιά. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να βρούμε χρήματα, κυρία Υπουργέ, από τα χρήματα που δαπανώνται, από τα χρήματα που μπαίνουν στις τσέπες συγκεκριμένων ανθρώπων. Και θα δώσω ένα παράδειγμα, ξέρετε. Κύριε Υπουργέ, το εμβόλιο της γρίπης τι έγινε? Ένα παράδειγμα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Το εμβόλιο της γρίπης. Εκατομμύρια εμβόλια πήρα. Ποιος τα πλήρωσε, ο Βελόπουλος? Εσείς? Όχι. Σας λέω λοιπόν τα λάθη που γίνονται. Εσείς αλλάξατε την οτροπία, τα ακυρώσατε. Είναι μια λύση. Αν δεν τα ακυρώνατε, θα τα ακροπληρώνατε. Όχι εσείς, η προηγούμενη κυβέρνηση. Βλέπουμε λοιπόν μερικά απλά πραγματάκια που δείχνουν ότι μέσα από τη σπουδή να δώσουμε λύση, ίσως για να βοηθήσουμε κάποιους, ίσως σε πάση περιπτώσει για να βοηθήσουμε στο πρόβλημα, δαπανώνται τεράστια ποσά. Θα σας πω λοιπόν την αλήθεια, γιατί τολμώ και θέλω να λέω ότι ως δημοσιογράφος, κύριε συνάδελφε, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αν πάμε μαζί, κυρία Υπουργέ, στη Δροσιά, στην Εκάλη, σε ωραίες περιοχές, ξέρετε, εκεί θα βρούμε γιατρούς. Οι περισσότεροι εκεί είναι γιατροί. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν δουλεύουν. Όχι. Λέω όμως ότι για να βγάλεις τόσα χρήματα, από κάπου τα πήρες. Λέω όμως ότι για να πάω διακοπές δωρεάν, που κανείς δεν το λέει εδώ μέσα, κύριε συνάδελφε. Διακοπές πάνε γιατροί. Δωρεάν. Από φαρμακοβιομηχάνους, κυρία Υπουργέ. Δεν κάνω λάθος. Πηγαίνω με τις γυναίκες, με τα παιδιά τους και εγώ ρωτώ, εγώ γιατί δεν πάω διακοπές δωρεάν, κύριε Ευθυμίου? Γιατί δεν με φωνάζει μια εταιρεία να πάει και με διακοπές δωρεάν στην Καναδική, όπως λέγεται, ξέρω εγώ, ή στις Σεϊχέλες για τρέλες? Δεν με καλούν εμένα. Καλούν κάποιους άλλους. Από τους οποίους βέβαια έχουν και απαιτήσεις. Έχουν. Δεν συνταγογράφω ακριβώς. Έχουν και απαιτήσεις συνταγογράφησης. Και αυτό δεν είναι ένα απλό πράγμα, ξέρετε. Διότι γνωρίζουμε, κύριοι συνάδελφοι, ότι εδώ μέσα είναι πολλοί γιατροί δυστυχώς και κοιτάτε συντεχνιακά το θέμα. Τι να σας κάνω, τι να σας κάνω, κύριε συνάδελφε. Εμείς οι δημοσιογράφοι όμως, που δεν κοιτάμε συντεχνιακά το θέμα, κύριε αγαπητέ μου συνάδελφε, θα τα λέμε ως έχουν τα πράγματα. Γιατί αν εσείς εδώ είστε 30, 50, 70 και είστε ένα λόμπι ισχυρό, σαφώς και θα πάρετε μέτρα εναντίον των συναδέλφων σας. Λέω. Λέω. Παρακαλώ, τέλος ο διάλογος αναμεταξύ. Ούτε για τους φαρμακοποιούς θα μιλήσω. Γιατί ξέρουμε πολλά εδώ μέσα για φαρμακοποιούς πολύ. Να σας πω κάτι, κύριε συνάδελφε. Δυστυχώς φαρμακώνουμε τον Έλληνα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Διότι είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που παίρνουμε τόσα χάπια. Γιατί τα παίρνουμε τα χάπια? Γιατί τα χρειαζόμαστε? Όχι, για να τα κονομάνε κάποιοι. Και εγώ έχω συνηθίσει να λέω αυτά. Και θα σου πω και κάτι άλλο και αναφέρομαι στον συνάδελφο του Κουκουέ. Εντάξει, δωρεάν στου λαθρομετανάστε, να δώσουμε δωρεάν στου λαθρομετανάστε περίθαλψη. 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστε δωρεάν περίθαλψη. Ποιο θα πληρώσει, εσείς? Ο Στάλιν? Όχι. Ούτε εγώ. Θα τα πληρώσει ο υπουργός δια του κρατικού προϋπολογισμού. Ούτε Στάλιν υπάρχει, ούτε Βελόπουλος τη χρήματα. Άρα λοιπόν, όταν ο Έλληνας πληρώνει, γιατί ο λαθρομετανάστης δωρεάν? Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το είχα αντιληφθεί. Είμαι θα φιλάνθρωποι με αλλονό λεφτά? Δεν γίνεται. Ούτε με δανεικά μπορείς να κάνεις φιλανθρωπία, ούτε με αλλονό λεφτά. Για να τα λέμε όσοι έχουν τα πράγματα. Να πάμε λοιπόν. Είστε μουσουλμάνος? Είστε μουσουλμάνος? Είστε μουσουλμάνος? Εγώ. Α, εσείς. Εγώ, ξέρετε, έχω ξεπεράσει το Οθωμανικό δίκαιο. Το έχω ξεπεράσει το Οθωμανικό δίκαιο εδώ και αιώνες. Λοιπόν, πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Για να μην αριστοφανίζω. Πάμε στην ουσία. Ακούστε, κύριε, δεν μου πείτε με ένα γαγίπτους, γιατί εγώ μεγάλωσα ένα σχολείο που είχε Αφρικάνους. Και δεν νόμιζα πιο κανέναν να μου μιλάει έτσι. Μεγάλωσα, πήγα λίγο στον Ανθρωπόταμο και είναι τιμή μου. Αλλά κάτσα και εσάς, δίθεν φιλάνθρωποι με άλλα χρήματα, με άλλα χρήματα, δεν είμαι. Φιλάνθρωποι, μπορείτε να συνεχίσετε την αγόρευσή σας. Αφαλώς το κόμμα σας.
ας τα δώσει ο Περισσός. Αν τα έχετε και αν περισσεύουν. Λοιπόν, πάμε στις αγγελώσεις. Να σας πω για τις εφημερίες, να σας πω για τις ουρές, να σας πω ότι χρειάζεται βουλευτής για να κλείσει ένα ραντεβού. Να σας πω ότι χρειάζεται βουλευτής για να βρεις μονάδα τατικής θεραπείας. Δηλαδή από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, κύριε Υπουργέ. Είναι οι παθογένειες ενός συστήματος που πρέπει να είναι έτσι για να κονομάνε οι γιατροί, να κονομάνε οι φαρμακοποιοί, να κονομάνε οι βιομηχανοί και ο ελληνικός λαός να πληρώνει στο τέλος την απόδειξη που είναι πολύ βαριά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί είμαι μάρτυρας ενός γεγονότος, κύριε Υπουργέ, το πω με πολύ πόνο. Αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τριπλάσια η τιμή του από στο διπλανό νοσοκομείο. Και έτυχε να είναι Siemens, κύριε. Ξέρετε, έτυχε, κύριε Υπουργέ, να είναι Siemens. Έτυχε. Siemens. Αυτά λέω γιατί, αν θέλουμε λοιπόν να δώσουμε λύσεις, πρέπει να βρούμε την πηγή του προβλήματος. Και να δούμε μια αντίφαση. Είστε μια κυβέρνηση αντιφατική. Έρχεστε σήμερα και λέτε κάπνισμα τέλος. Είμαι καπνιστής, το έχω πει δημοσίως, το δηλώνω. Είμαι εναντίον του μέτρου υπό την έννοια ότι θέλω να καπνίζω. Αλλά ακούστε, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε. Η κυβέρνηση για να μαζεύσει έσοδα αυξάνει την τιμή των τσιγάρων. Τα αυξάνει, λέει, για να μαζεύουν έσοδα. Και έρχεστε εσείς και απαγορεύετε το κάπνισμα. Αλλά αυτό δεν είναι αντίφαση, κύριε Υπουργέ, τι είναι. Δηλαδή, απλά πραγματάκια οικονομικού προϋπολογισμού σας δίνω. Ο Παπακοσταντίνου λέει αυξάνουμε την τιμή των τσιγάρων για έσοδα και σας απαγορεύετε το κάπνισμα. Αυτό λέγεται προβακάτσια για το κόμμα σας, για την κυβέρνησή σας. Λέω. Και λέω λοιπόν το εξής, θα μου πείτε για τις ασφάλειες τα λοιπά. Ακούστε, είσαι σαν ένα υπουργείο επικίνδυνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Προμήθειος είναι μια πολύ μεγάλη και αμαρτωλή ιστορία. Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, περίμενα αυτές τις μέρες να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικότερο. Ποιο είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Την Κυριακή, ένα δημοσίευμα εφημερίδος μίλησε για τους εξοπλισμούς. Και είχαμε και έχουμε εδώ, έχουμε έναν υφυπουργό Εθνικής Άμυνας παλαιότερο. 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ δώσαμε σε εξοπλιστικά προγράμματα αεροσκαφών που μπάζουν νερά, Leopard που δεν έχουν θωράκιση, 6,5 δις ευρώ, κύριε Υπουργέ. Και αυτό η εφημερίδα Real News το ανέβασε. Κανείς συνάδελφος δεν μίλησε. Κανείς μα κανείς, πλην του κύριου Μπεγλίτη προς τιμήν του, ο οποίος είπε θα δει το θέμα. Εγώ θα δώσω μερικά στοιχεία για να καταλάβετε, για να καταλάβετε και του Προέδρου μας. Παρακαλώ. Ακούστε με λίγο. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούστε με για να καταλάβετε σε ποια χώρα ζούμε. Έκανα ερώτηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα τελευταία 10 χρόνια στη Γερμανία δώσαμε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ είναι η απάντηση του Υπουργού. Για να πάρουμε όπλα σάπια. Άλλη απάντηση. Πληρώσαμε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί μας απαγορεύουν να πάρουμε όπλα πλην ΝΑΤΟ. Απάντηση του Υπουργείου. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Υπουργέ. Τα πληρώσαμε γιατί τόλμησαν να πάρουμε όπλα μη νατοϊκά. Τόρμη 1, σας τα λέω, Ζούμπρα, τα οποία η κυβέρνηση τα έκανε. Τα πήρε. Βγήκε λοιπόν η εφημερίδα και κανείς δεν μίλησε. Βγήκε μια Real News. Κανείς άλλος. Και μιλάμε για ένα μείζον θέμα. 6,5 δις ευρώ δεν είναι λίγα τα λεφτά. Και θα σας πω και κάτι άλλο γιατί το κουκουέ έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ συμφωνώ μαζί τους. Τα δύο τελευταία χρόνια, ξέρετε πόσα χρήματα δαπανίσαμε, κύριε Πρόεδρε, πρώτη φορά θα ακουστούν αυτά, επιτρέψτε μου. Πόσα λεφτά δαπανίσαμε στο Αφγανιστάν? 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι δουλειά έχω στο Αφγανιστάν, κύριε? Μια χρεοκοπημένη χώρα, τι δουλειά στο Αφγανιστάν? Μια χώρα που κινδυνεύει με χρεοκοπία. Που αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε ως έθνος, ως κράτος. Το λέω και συνάδελφε, για να δείτε ότι μπορούμε να βρούμε κονδύλια. Άλλο. Ακούστε με. Και κλείνω εδώ. Πεσικό σκόπο. Κλείστε, κύριε Βελόπουλε, τώρα σας παρακαλώ. 4 εκατομμύρια ευρώ για τις φρεγάτες μας. Για να δίνω εγώ λεφτά για να κάνουν ουσιαστικά κουμάντο οι Αμερικανοί και να χρεοκοπεί η χώρα. Όχι, κύριε. Θα σας πω και κλείνοντας εδώ. Ξέρετε σε ποια χώρα ζούμε? Σας διαβάζω. Βιβλίο Ιστορίας, Τρίτη Γυμνασίου, σελίδα 163. Κάνετε τι εγκλήματα γίνονται. Την ίδια εποχή, με αφορμή τη διεκδίκηση της Βραχονησίδας Ήμιας στα Δωδεκάνησα, ξέσπασε κρίση στις ελληνικές σχέσεις που αποκλιμαθώθηκε με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Κύριε συνάδελφε, ξέρετε, μας λέει το βιβλίο εδώ. Ότι τα Ήμια δεν είναι ελληνικά. Μας λέει το σχολικό εγχειρίδιο της Τρίτης Γυμνασίου, καταγγελία καθηγητού είναι, ότι τα Ήμια είναι αμφισβητούμενη περιοχή. Και το διαβάζουν τα παιδιά μας αυτό. Είναι αυτή η χώρα που επί χάρτου ασκούμε πολιτική και επικινδύνως δυστυχώς νομοθετούμε. Δυστυχώς νομοθετούμε. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, γιατί είμαι νέος πολιτικός.